Λοιπόν, κύριε, σας καλωσορίζουμε στην εβδομαδιαία συνέντευξη του Πλατινέα Μακισάρης. Στη σημερινή Πέμπτη θα μιλήσει ο προπονητής ο Αποστόλης του Στήλους, ο ποδοσφαιριστής ο Δημήτρης Παυλίδης, ο δεύτερος αρχηγός της ομάδας και υπεύθυνος των Ακαδημιών προπονητής ο κ. Αντώνης Τσουργιάννης. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον προπονητή της ομάδας, τον Απόστολο Στήλου. Να καλησπέρισω και εγώ τους παρευρισκόμενους και να ξεκινήσω πρώτα από το παιχνίδι που πέρασε, το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Μία ακόμα αμνηστήρη εμφάνιση από την ομάδα, μία ακόμα πιστική εμφάνιση. Καλή απόδοση από τους ποδοσφαιριστές μου. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και παρότι το γκολ της νίκης ήρθε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, το καθυστερήσω θα έλεγα, δείξε είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών μου. Δεν θέλω να μείνω περισσότερο στο παιχνίδι που πέρασε, γιατί είναι παρελθόν για μας. Το χαρήκαμε τη μέρα του αγώνα, την Κυριακή το χάρη, και από την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με το Λίγα Φεραίο. Μια ομάδα νεοφώτιση στην κατηγορία, με ενθουσιασμό, με πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έχει δύο προκρίσεις στο θεσμό του κυπέλλου και τις δύο εκτός έδρας και 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα που θα μπορούσε να είναι και περισσότεροι βάσει της απόδοσης που είχε στα παιχνίδια, γιατί υπάρχει πλέον εικόνα, μπορούμε να βλέπουμε φάσεις και πολλά παιχνίδια και δικαιούνται περισσότεροι βαθμούς. Μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό passing game στον χώρο του κέντρου και πάρα πολύ δυνατή στην κόντρα επίθεση. Θα την προσέξουμε ιδιαίτερα. Για να φανεί το παιχνίδι το τρίποντο από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Θα το αντιμετωπίσουμε με τη δέωσα σοβαρότητα και προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε έτσι την πολύ καλή πορεία μας. Δεν ξεγελιόμαστε και δεν πιστεύουμε ότι από μια Κυριακή σε άλλη ότι μπορούμε να γίνουμε σούπερ ομάδα. Ξέρουμε τις δικές μας τις αδυναμίες, δουλεύουμε πάνω σε αυτές και θα προσπαθήσουμε να μην τις ρίξουμε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να τις ρίξουμε, να ρίξουμε τις δυνάμεις μας και που είμαστε δυνατοί και να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτά τα λίγα για το παιχνίδι της Κυριακής. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Προβλήματα για το παιχνίδι. Ναι, τα προβλήματα έχουμε τον Πανανό, ο οποίος συνεχίζει να είναι τραυματίας. Έχουμε δύο αμφίβολους από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, τον Νάκα και τον Παυλίδη, που είναι και σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Ο Μεν Νάκας έχει υποβληθεί στη μαγνητική τομογραφία. Έδειξε η μαγνητική τομογραφία ότι δεν έχει πειραχτεί ο χόνδρος που είχε το πρόβλημα πέρσι. Τούτης παραμένει αμφίβολος από το παιχνίδι της Κυριακής και ελπιστώ να τον έχω στην αποστολή της ομάδας. Και ο Παυλίδης, ο οποίος είχε και αυτός ένα πλαστικό τραύμα στη μέση και παλεύουμε με τον χρόνο να τον έχω και αυτόν στην ομάδα. Το ευχάριστο είναι ότι επανέρχεται ο Τζιάμας από τιμωρία και ο Μακράκης θα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Υπάρχει κάποια ερώτηση, παιδιά, όσο δεν έχει. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη του Παυλίδη, τον αρχηγό της ομάδας. Θέλω να σας αφήσω ανοιχτό το κινητό μου. Τι να κάνω. Πάμε. Δημήτρη, πώς ξεκινήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Να κάνω το λίγο σχόλιο για τον Δημήτρη και αυτή που μας πέρασε. Καταφέρουμε εγώ να καταφέρουμε να συνδυάσουμε και την νίκη μαζί με μια καλή εμφάνιση. Αυτά για το παιχνίδι αυτό, πέρασε το παιχνίδι αυτό. Δουλεύουμε τώρα και έχουμε το μυαλό μας μόνο το παιχνίδι της Κυριακής με το Λίγα Φεραίος που είναι στην έδρα μας. Και στην έδρα μας ακόμα δεν έχουμε κερδίσει. Και ευελπιστούμε να είναι η πρώτη μας νίκη αυτή. Η ομάδα αυτή, με όσα μας έχει προπονητήσει, είναι αρκετά καλή. Έχει ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν εμείς ήδη είμαστε καλοί, θα κερδίσουμε γιατί πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Από εκεί και πέρα, εμπιστεύομαι όπως έχει προπονητήσει κάποια παιδιά πολύ σημαντικά για την ομάδα. Ο ένας μπαίνει κάποιος άλλος στη θέση και γίνει εισάξιος πολλές φορές και καλύτερος. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε στην ομάδα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη συνέντευξη τύπου με τον Απόστολο Στήλου και τον Δημήτρη Παυλίδη. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου υπάρχει και ο Αντώνης Τσούργιανης, είναι ο προπονητής και υπεύθυνος των Ακαδημιών της ομάδας, του Αχιλλέου Εξάρης. Θα θέλαμε να μας πει και ο Αντώνης κάποια πράγματα για τη λειτουργία των Ακαδημιών. Ο λόγος στον Αντώνη Τσούργιανη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πίσω από την ομάδα του Αχιλλέα βρίσκονται και οι ακαδημίες του Αχιλλέα που δεν έχουμε τόσο διαφήμιση στην προσπάθεια που κάνουμε και είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Η φιλοσοφία που έχουμε εμείς είναι καταρχήν το παιδί να έχει ένα σωστό χαρακτήρα, να αποκτήσει ένα σωστό χαρακτήρα. Όπως ξέρουμε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει υποδομή. Εδώ και 2-3 χρόνια η ομάδα του Αχιλλέα άρχισε να οργανώνει τις ακαδημίες και κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια να ευχαριστήσω βέβαια και τη διοίκηση του Αχιλλέα, καθώς και τη διοίκηση της Αβρομάκης που μας φιλοξενεί στα γήπεδά της. Θα ήθελα να σας πω εγώ καταρχήν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι για προπόνηση. Αυτό φυσικά τους εμείς το μπορέσαμε και το λύσαμε. Έχουν 3 γήπεδα, τα γήπεδα της Αντρομάχης τα οποία χρησιμοποιούμε και το γήπεδο του Αχιλλέα Νικουσάριας είναι ένα βοηθητικό που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο. Φυσικά εμείς αυτό που κάνουμε από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για τους μεθόδους προπόνησης των μικρών ποδοσφαιριστών και σε αυτό να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ομάδας για την στήριξη που μας δίνει καθώς και για το υλικό που μας προσφέρει, κάτι που είναι τις σημερινές εποχές και με την κρίση που υπάρχει είναι πολύ δύσκολο. Τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Λειτουργούν όλα τα τμήματα. Προ-junior, junior, προ-παιδικό και παιδικό. Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά στα γήπεδα. Οποιοδήποτε θέλει για να κάνει γραφή είναι 4-6 καθημερινά, εκτός Σαββατοκυριακής, γιατί το Σαββατοκύριακο είτε πηγαίνουμε σε τουρνουά είτε έχουμε τους αγώνες της επιτυπηρίας. Η προσπάθειά μας είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη και αυτό θέλουμε και λίγο να διαφημίσουμε και το τι γίνεται στα γήπεδα της Αβρομάχης και της Νεβησάριας. Ξέρετε ότι στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή με την κρίση που υπάρχει, πλέον όλες οι ομάδες έχουν γυρίσει στις ακαδημίες, δηλαδή σε δικά τους παιδιά. Αυτό που εμάς τους προπονητές της Ακαδημίας μας στεναχωρεί είναι ότι δεν εμπιστεύονται οι ομάδες στα δικά τους παιδιά. Αυτό που μας στεναχωρεί. Δηλαδή και ακόμα και στην ομάδα του Πυρικού, που φέτος όμως γίνεται μια προσπάθεια να στηριχθεί στα δικά τους παιδιά, δεν δείχνουν εμπιστοσύνη. Τώρα το λόγο δεν τον ξέρω. Παίρνουν παίκτες από άλλους νομούς, αν και στον νομό μας πιστεύουμε ότι υπάρχει προσωπική μου άποψη, υπάρχει πολύ ταλέντο, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Έχετε κάποια ερώτηση? Λοιπόν, εγώ σαν εκπρόσωπος Αχιλλέα να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε.